Πάμε στον πρώτο θεματικό πια καλεσμένο, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, διότι όπως σας είπα και στην αρχή, στην Αθήνα, αυτό πρέπει να το διευκρινίσω, μάλλον τώρα κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι μπλόφες τα όσα συμβαίνουν. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Πριν απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με κάτι διαφορετικό. Έλαβα υπόψη μου σήμερα το πρωί μία ανοιχτή δημόσια επιστολή σας που απευθύνεται στο Γερμανό Καγκελάριο και την Υπουργό Εξωτερικών, την Πράσινη, εν ώψη της έλευσής τους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ειλικρινά αναρωτιέμαι αν αυτό γινότανε από όλους τους διπλωμάτες επιτιμή, πόσο μεγαλύτερη βαρύτητα θα είχε. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μου δύο κουβέντες, διότι βλέπω εδώ έχετε βάλει και την Ουκρανία και την Κύπρο και τις σχέσεις με την Τουρκία και βεβαίως το μεγάλο θέμα των γερμανικών επανορθώσεων προς την Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό είναι, είναι μια ανοιχτή επιστολή που επευθύνεται στον Καγκελάριο και στην Υπουργό Εξωτερικών, αλλά κυρίως το κάνω για να βοηθήσω και την ελληνική κυβέρνηση να θέσει ορισμένα θέματα πια. Δηλαδή είναι αμαρτία και επισημαίνω το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων. Δεν είναι δυνατόν μετά από 80 χρόνια να κάνουν οι Γερμανοί ότι δεν ξέρουν τίποτα και να αρνούνται να το συζητήσουν τη στιγμή μάλιστα που κάνουν έρευνες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Ουκρανία. Δηλαδή πρέπει λιγάκι να τα βάλουμε σε μια τάξη αυτά τα πράγματα. Και είναι και ελπίζω, αν δοθεί και δημοσιότητα σε αυτή την επιστολή, και σας ευχαριστώ που το αναφέρετε, να επηρεαστεί κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση, η ελληνική. Συνδέεται την επικαιρότητα, πρέπει να πω, ακόμη και για τα ελληνοτουρκικά για τα οποία θέλω τώρα να συζητήσουμε, αλλά λέτε προς τον Γερμανό καγκελάριο και την Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, η οποία θα πάει και στην Τουρκία. Και αμέσως μετά. Ναι, ναι. Λέτε ότι κοιτάξτε, με αφορμή τα οπλικά συστήματα, μάλλον τα άρματα που αλλάζετε. Ναι, ναι. Καταρχάς θα έπρεπε να τα στείλετε απευθείας στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων, μην περιμένετε να φύγουν από εδώ και να τα στείλετε όποτε θέλετε, διότι απειλούμαστε. Και πετάτε και μία σπόντα ότι εδώ η Τουρκία εξοπλίζεται μέχρι και με γερμανικά υποβρύχια. Δεν ξεχνιόμαστε. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι. Δηλαδή εν πάση περιπτώσει δεν θα φύγουν, δηλαδή δεν πρέπει να φύγουν τα δικά μας πριν εγκατασταθούν τα δικά τους και τότε να φύγουν. Διαφορετικά μένουμε για μερικές μέρες ή για μερικούς μήνες με μειωμένη άμυνα και βεβαίως θα προσπαθήσει και η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών να το παρουσιάσει ότι γίνεται μια μικρή κίνηση προς την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό δεν το λέτε τυχαία κύριε πρέσβη? Όχι καθόλου. Δηλαδή αισθάνεστε ότι μπορεί να πάει το πουλήσει έτσι στην Άγκυρα? Βεβαίως. Γιατί πάει στην Άγκυρα αμέσως μετά από εμάς? Να κομίσει κάποιο μήνυμα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, διότι αν η Γερμανίδα πάει με τέτοιο αέρα σημαίνει ότι έχει πράξει κάποιες συζητήσεις. Με βλέπετε επιμένω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Δηλαδή υπάρχει μια χρονική σύμπτωση αυτή τη στιγμή. Αμέσως μετά τις ανταλλαγές των αρμάτων μάχης έρχεται τη Τετάρτη και την Πέμπτη πάει στην Άγκυρα. Την Παρασκευή έρχεται ο Σόλτς για το συνέδριο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί πέρα είναι το πράγμα. Αλλά εγώ θεωρώ το ταξίδι της Μπέρμπακ πολύ σημαντικό, που θα πάει στην Άγκυρα και δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί πέρα. Λοιπόν, γέλατε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Είστε από τους διπλωμάτες που έχει πει καιρό τώρα ότι όχι απλά έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία, αλλά ότι ακόμη και αν τα χρησιμοποιεί όλα αυτά για εσωτερικούς λόγους, ακόμη χειρότερα, και για εσωτερικούς είναι το σωστό, διότι εδώ από ό,τι φαίνεται έχει επιλέξει να μπει σε τροχιά σύγκρουσης. Πώς αποκωδικοποιείται όλα αυτά τα τελευταία? Το τελευταίο είναι ότι βρήκανε και οθωμανικά, λέει, νησιά στο Αιγαίο και επιπλέον ετοιμάζουν και το χάρτη, τον έχουν έτοιμο στην Κωνσταντινούπολη από το Πανεπιστήμιο, της γαλάζιας πατρίδας. Δεν θα αφήσουμε, λέει, τίποτα να πέσει κάτω. Αυτό δείχνει μια συνολική αναβάθμιση των απαιτήσεων. Ναι, ναι.
Και δυστυχώς πάμε για σύγκρουση, η οποία πολύ δύσκολα θα αποφευχθεί, και ως προς το εσωτερικό μέτωπο θέλω να επισημάνω την υποστήριξη του Κιτζιδάογλου προς τον Ερντογάν ως προς το θέμα των νησιών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρό στοιχείο επίσης, το οποίο δείχνει κιόλας ότι δεν είναι τόσο πολύ για εσωτερικούς σκοπούς που το κάνει, αλλά το κάνει για πραγματικά τουρκικούς εθνικούς σκοπούς. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει, διότι εδώ φαίνεται ότι είναι από τη μία το επίπεδο του Αιγαίου και από την άλλη και το επίπεδο της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα πάει πακέτο. Ναι, εμένα αυτή τη στιγμή με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει πει εδώ και μια εβδομάδα ότι δεν θα ανεχθούμε πλέον καμία παράβαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Λοιπόν, τα αεροπλάνα και τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα εξακολουθούν και πηγαίνουν έρχονται και η Ελλάδα δεν αντιδράει. Αυτό με απασχολεί εμένα. Κύριε Πρέσβη, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σε επίπεδο νομικό, δικαιακό, ως φαίνεται ό,τι λένε, το λένε και είναι στον αέρα. Από την άλλη όμως, το λένε και καλλιεργούν στη διεθνή κοινή γνώμη μια εντύπωση ότι ένα μικρό κομματάκι μάλλον τους αναλογεί. Ο τρόπος αντίδρασης κατά τη γνώμη σας ποιος θα έπρεπε να είναι πια? Αυτή τη στιγμή η κατάρριψη ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο θα πετάει πάνω από το ελληνικό εναέριο χώρο, πάνω από την Ελλάδα. Οπότε δεν θα έχει καμία δικαιολογία εκεί πέρα. Αυτό να γίνει και από εκεί και πέρα να ξυπνήσουν όλοι οι δίθεν σύμμαχοί μας. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, διπλωματικά δεν θα έπρεπε να κλιμακώσεις το να λες δεν μπαίνω στην παγίδα στρατιωτικοποίησης που θέλει η Τουρκία? Το μήνυμα από την άλλη πλευρά είναι ότι δεν αντιδράς, άρα συνεχίζουμε. Διπλωματικά έρχεται η Σύνοδος Κορυφής του Ιουνίου. Μήπως θα έπρεπε να επαναφέρεις εμφατικά το θέμα των κυρώσεων διαφορετικά του ΒΕΤΟ, το ίδιο και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ? Σας ρωτώ διπλωματικά τι θα έπρεπε να κάνεις. Ως προς το ΝΑΤΟ, όχι, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, διότι είναι δίθεν συμμαχική συζήτηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά μπορεί να γίνουν, αλλά όχι με δηλώσεις, όχι με παρακάλια. Πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα είδους εκβιασμό ως προς τις κυρώσεις που γίνονται προς τη Ρωσία, ως προς το επόμενο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία, εάν υπάρξει. Λοιπόν, θα πρέπει και εμείς να σταθούμε και να εκβιάσουμε, όπως εκβίασε και ο Ούγγρος και οι άλλοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε όλο να λέμε ναι, όλο συμφωνούμε για μια μεγάλη Ευρώπη και τα λοιπά και να μας φτύνει η Ευρώπη. Από το 19 συζητάμε τις κυρώσεις για την Τουρκία και οι μόνες κυρώσεις οι οποίες μπήκανε ήταν στοχευμένες κυρώσεις στον επικεφαλής του TPAO, που είναι η εταιρεία πετρελαιοδών της Τουρκίας που κάνει τις έρευνες, και στον υποδιευθυντή της. Τίποτα άλλο. Και μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, πάρθηκαν έξι σειρά κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και εμείς δεν είπαμε τίποτα. Λέει εδώ ο Βασίλης, μα κύριε Πρέσβη, η Τουρκία, που επίσης είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, θέτει βέτο αν δεν τις ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για την είσοδο Φιλανδίας και Σουηδίας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βάλει, λέει, θέμα για αυτά που κάνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ? Όχι, διότι πώς το λένε, δεν μπορείς, επειδή η Τουρκία μας ενοχλεί, να υποβάλουμε, δηλαδή να μπλοκάρουμε την Φιλανδία και την Σουηδία. Δηλαδή δεν στέκει λογικά αυτό το πράγμα. Άλλο εάν η Τουρκία ήταν να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτή άλλη ιστορία, αλλά εδώ η Τουρκία είναι μέσα. Αυτά που τα κάνει χρόνια τώρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε εκεί τίποτα μέσα στο ΝΑΤΟ στα πλαίσια αυτά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά, αλλά και εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Στο διπλωματικό πεδίο κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Δηλαδή όλες οι πρεσβείες μας, όλες οι αρχές μας στο εξωτερικό βλέπουν τα Υπουργεία Εξωτερικών, όπου είναι διαπιστευμένα, γίνονται οι ενημερώσεις και εκεί μένουμε. Τώρα, εάν και εμείς βοηθούσαμε
ορισμένα κράτη που έχουν δικά τους προβλήματα βοηθούσαμε κατά τρόπο αποτελεσματικό, ίσως να είχαμε μια πιο συγκεκριμένη θετική αντίδραση των κρατών στα οποία κάνουμε τα διαβήματα. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, κατά τη γνώμη του κυρίου Πρέσβη, δεν θα έπρεπε να τεθεί θέμα στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των Ισπανών και των Γερμανών προς την Τουρκία? Ναι, ασφαλώς αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί υπόψη και ελπίζω να τεθεί υπόψη. Αλλά οι κινήσεις της κυβέρνησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής είναι για μένα απαγοητευτικές. Άλλος φίλος εδώ, ο Τάκης. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Πρέσβη αν γνωρίζει από τη θητεία του στα κεντρικά του Υπουργείου Εξωτερικών αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τα 10 ναυτικά μίλια του εναέριου χώρου μας. Όχι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ρωτά. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή δεν το θυμάμαι. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω υπεύθυνα σε αυτό, οπότε προτιμώ να μην απαντήσω. Ωραία, δηλαδή, ωραία κύριε Πρέσβη. Δεν το ξέρω. Πάω στο άλλο τώρα. Το ξέρετε, έχει ακουστεί ότι αυτό το καλοκαίρι τα δυσμενή σενάρια θα είναι μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο να βγάλει το ερευνητικό γεωτρύπανο νοτίως Κρήτης στο πλαίσιο του λεγόμενου τουρκολιβικού του παράνομου ή ανατολικά της Κρήτης. Κατά τη γνώμη σας εδώ, ποιος θα πρέπει να είναι ο τρόπος χειρισμού από ελληνικής πλευράς? Θα πρέπει να σταλούν τα πλοία του πολεμικού ναυτικού για να παρακολουθήσουν από πολύ κοντά που ακριβώς κάνουν τις έρευνες και αν γίνει παραβίαση να απομακρυνθούν με όποιο τρόπο. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Λευτέρης, Ελευθέριος λέει, Λευτέρης. Λέει, κύριε Πρέσβη, είστε σίγουρος ότι ο Ερντογάν δεν παίζει τα αρέστα του σε μια μεγάλη μπλόφα για να κερδίσει στο εσωτερικό το ακροατήριο και αυτή του την μπλόφα ενδεχομένως και με απόρριτες επικοινωνίες τη συνδράμει και η τουρκική αντιπολίτευση? Δεν νομίζω ότι κάνει μπλόφα. Εγώ νομίζω ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα κάνει και με την σύμφωνη γνώμη και της Ρωσίας, για να μην μπει μέσα η Σουηδία και η Φινλανδία. Βεβαίως η Σουηδία αποκλείεται να υποκύψουν σε όσα ζητούν οι Τούρκοι, διότι είναι μια χώρα που έχει δίνει μεγάλη αξία στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει ανθρώπους πίσω στη Τουρκία που έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο και ζουν χρόνια τώρα στη Σουηδία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι κάνει μπρόφα. Κύριε Πρεσβή, έχετε μία εικόνα, μία άποψη, μία γνώμη γιατί η Τουρκία επιμένει στο κομμάτι αν τα νησιά δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα τότε είναι αγνώστου κυριαρχίας? Αυτό μοιάζει να είναι υπερβατικό. Δηλαδή σου λέει άφησε τα φυλαχτά για να έχεις την κυριαρχία τους. Διαφορετικά δεν έχεις την κυριαρχία, είναι αγνώστου κυριαρχίας. Αυτό είναι, τι αυτό επιχείρημα είναι, αυτό? Αυτό είναι ένα λάθος που κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει καμία νομική βάση αυτό το οποίο λέει. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω, κοιτάζοντας μέσα τη συνθήκη της Λοζάνης για την αποστρατικοποίηση, τι λέει? Λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν στα νησιά, σε ορισμένα νησιά, ναυτικές βάσεις. Και ο στρατός που θα είναι εκεί θα είναι ανάλογος με όσους κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία. Αυτό λέει. Δεν λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει φαντάρος. Η Λοζάνη το λέει αυτό. Το άρθρο 15 μου φαίνεται. Μάλιστα. Βεβαίως μετά ήρθε η συνθήκη του Μοντρέ, αλλάξαν πολλά. Υπάρχει επίκληση του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Όμως να φύγω λίγο από τα δικά μας και να έρθω στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο της Κύπρου. Την ώρα που η Τουρκία λέει ότι ή δύο χωριστά κράτη ή και προσάρτηση, την ώρα που προχωράνε οι εργασίες στο Βαρόσι και ενώ συζητιέται η προέκταση της ΟΥΝΦΙΚΙΠ, της παρουσίας δηλαδή των Γιαννοκράνων, οι Άγγλοι λένε στην Κυπριακή, γιόρταζαν και τα 70 χρόνια της Βασιλίσσης,
αλλά θυμήθηκαν να πούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μη θέσεις το θέμα του Βαρουσίου σε αυτή τη φάση. Όλα αυτά την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία συζητάει για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πού πάει το Κυπριακό? Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με το καθεστώς του Ερντογάν δεν μπορεί να συζητηθεί. Δηλαδή απλούστατα ίσως το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία αυτό για να δείξει ότι η κατάσταση με τους Τουρκοκύπριους δεν γίνεται τίποτα με αυτούς. Λοιπόν, είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το Κυπριακό και θα πρέπει εκεί πάλι, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κάτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλάβει πρωτοβουλίες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Το ότι ο ένας από τους εγγυητές, η Αγγλία, λέει στην Κύπρο «Μη θέσεις το θέμα του Βαρουσίου τώρα». Πώς το ακούτε? Απαράδεκτο. Είναι και τυπική αγγλική κίνηση. Γιατί τώρα, επειδή έχουν τις βασιλικές εορτές μιας βασίλισσας που εξετέλεσε τόσους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Όχι, πρε παιδιά. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Γίνεται η σύνοδος, η διάσκεψη μάλλον, στη Γενέβη για τη Λιβύη. Με πρωτοβουλία της Ιταλίας. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός εκάλεσε όλες τις χώρες της Μεσογείου πλην Ελλάδας. Ή καλέσει και την Τουρκία ακόμη. Το ίδιο είχε κάνει και η Γερμανία. Σωστά. Όταν είχε κάνει μια. Και μετά από δική μας αντίδραση, που φαίνεται στη δεύτερη σύνοδο, μας καλέσανε. Λοιπόν, πρέπει πάλι να κάνουμε, να αντιδράσουμε άμεσα προς τους Ιταλούς και να πούμε ότι υπάρχει προηγούμενο που η Ελλάδα συμμετείχε και να συνεχιστεί αυτό το προηγούμενο, μια που και η Ελλάδα έχει συμφέροντα στη Λιβύη. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, τι πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε διαφορετικά στο εσωτερικό της χώρας? Να είμαστε πιο Έλληνες στην εξωτερική μας πολιτική και να σταματήσουμε να είμαστε, πώς το λένε, να παίρνουμε οδηγίες από τρίτες χώρες. Αισθάνεστε δηλαδή ότι όταν εμείς λέμε ότι από εδώ και κάτω θα λειτουργήσουμε αποτρεπτικά, τέρμα οι κουβέντες, το λέμε φραστικά αλλά δεν το υλοποιούμε πρακτικά? Ναι. Και αυτό το βλέπουμε με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ότι δεν θα ανεχθούμε πλέον καμία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το λέει από την τελευταία διάσκεψη κορυφής, παραβιάζονται επί καθημερινής βάσης τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δεν κάνουμε τίποτα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη, και σε εσάς.